Η Επιτροπή Περιοχής Πελοποννήσου μαζί με τις τομεακές επιτροπές Λακωνίας και Αρκαδίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας διοργανώνουν εκδήλωση τιμής στην Αθηνά Μπενέκου στους αλήγιστους του 6ου Στρατοδικείου Τρίπολης την περίοδο 1947-1949, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014 στις 11 η ώρα το πρωί στο χωριό Άγιοι Ανάργυροι ή Ζούπενα Λακωνίας με κεντρικό ομιλητή τη Λουίζα Ράζου, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Σύμφωνα με το βιογραφικό της Αθηνάς Μπενέκου από το βιβλίο του Αρίστου Καμαρινού, «Ο εμφύλιος πόλεμος στην Πελοπόννη 1946-1949», έχει ως εξής. Η Αθηνά Μπενέκου γεννήθηκε στο χωριό Ζούπενα Λακωνίας το 1920, κόρη του Πάπα Χρήστου Μπενέκου και δασκάλα. Στην περίοδο της κατοχής ήταν γραμματέας της οργάνωσης Εθνική Αλληλεγγύη Λακωνίας και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Εθνικής Αλληλεγγύης. Μετά την συμφωνία της Φάρκιζας διώχθηκε για την αντιστασιακή της δράση στην περίοδο της κατοχής και αναγκαστικά βγήκε στο βουνό καταδιωκόμενη. Εκλέχθηκε μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Λακωνίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Από το καλοκαίρι του 1947 ήταν αναπληρωματικό μέλος του Γραφείου Περιοχής Πελοποννήσου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Το φθινόπωρο του 1947 πιάστηκε στην Τρίπολη στη διάρκεια που εκπλήρωνε ειδική αποστολή του Αρχηγείου Πελοποννήσου του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Καταδικάστηκε σε θάνατο από το 6ο Στρατοδικείο Τρίπολης και μετά από λίγες ημέρες την οδήγησαν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Πριν να την τουφεκίσουν στις 8 Δεκεμβρίου του 1947, η συντρόφισσα Αθηνά φώναξε δυνατά στους δήμιους της. «Εδώ, στον τόπο που τον ποτίζετε με το αίμα μου, αύριο θα έρχονται τα παιδιά σας να τον ρένουν με λουλούδια. Ζήτω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας». Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ποτέ δεν λύγησε. Το παράδειγμα της Αθηνάς Μπενέκου και των εκατοντάδων αγωνιστών που στα έκτακτα στρατοδικεία δεν λύγησαν, στάθηκαν παλικαρίσια απέναντι στους στρατοδίκες, στην τρομοκρατία και επέλεξαν τον θάνατο από το εκτελεστικό απόσπασμα και όχι την δήλωση μετανοίας, την υποταγή και τον συμβιβασμό, αποτελεί απόδειξη της κομμουνιστικής στάσης ζωής, ηρωισμού και αντοχής στις δυσκολίες της ταξικής πάλης. Αποδεικνύει πως καμιά δυσκολία, όσο μεγάλη και να είναι, δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο. 96 χρόνια τώρα αγώνων και θυσιών, όλη η διαδρομή του κόμματος αποδεικνύει ότι τέτοιους ανθρώπους γεννά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, διαπαιδαγωγή με την επαναστατική θεωρία και δράση, με τα υψηλά ιδανικά της εργατικής τάξης, με την βαθιά πίστη στη δύναμη του λαού. Άντεξε και αντέχει, προχωράει μπροστά, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας βαδίζει προς τη συμπλήρωση 100 χρόνων ζωής, αγώνων και θυσιών, παραμένοντας το πιο νέο κόμμα. Πρεσβεύει το νέο, το αναγκαίο, το μοναδικά προοδευτικό μέλλον για την ανθρωπότητα. Την απαλλαγή της εργατικής τάξης από την εκμετάλλευση, τον σοσιαλισμό, κομμουνισμό. Τιμάμε, μελετάμε, εμπνεόμαστε από την ηρωική ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Μαθαίνουμε, γινόμαστε πιο ικανοί για να ανταποκριθούμε στις σύνθετες απαιτήσεις της ταξικής πάλης, να δώσουμε μαχητικά όλες μας τις δυνάμεις για την ισχυροποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Με το κουκουέ μπροστά, πάντα στην πρώτη τη γραμμή, ο πρωτοπόρος ρόλος του προβάλλει διαχρονικά μέσα από τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες. Η διαρκή πάλη του κουκουέ σε κάθε ιστορική περίοδο πηγάζει από το στόχο της υπεράσπισης της προώθησης των εργατικών λαϊκών συμφερόντων. Συνεχίζουμε για τη φιλολαϊκή διέξοδο για το σοσιαλισμό. Ιδιαίτερο κάλεσμα απευθύνουμε στις εκατοντάδες οικογένειες της περιοχής που μετρούν νεκρούς και εκατόμβες θυσιών στην πάλη του λαού μας για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο την περίοδο 40-49. Ανεξάρτητα με το αν συμφωνούν σε όλα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, να παρευρεθούν στην εκδήλωση
τιμώντας τις θυσίες των προγόνων τους, να κάνουν δικιά τους υπόθεση τη διάδοση αυτής της ένδοξης ιστορίας, ώστε ο λαός και ιδιαίτερα η νεολαία να γνωρίσει την ιστορία, την προσφορά, τις θυσίες του ΚΚΕ για τον δίκαιο του λαού. Για το σκοπό αυτό της εκδήλωσης δρομολογείται λεωφορείο από την Τρίπολη την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014 με αναχώρηση 8 η ώρα το πρωί από την πλατεία Κολοκοτρώνη.